και περνούμε στην προτελευταία περικοπή που είναι από... Μια άλλη περικοπή που θέλω να διαβάσω είναι στο 13ο κεφάλαιο Εβραίους Επιστολή, στίχη 7-16. «Νημονεύεται τον ηγουμένων ημών, ή την εισελάλασεν μην το λόγον του Θεού, όν αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, εμίστε την πίστη. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και στους αιώνας. Διδαχές ποικίλες και ξένες μη παραφέρεστε, καλόν γα χάρετε βιβούσε την καρδία, ο βρώμαση εν εις ούκο φιλίτησαν ή περιπατήσανες. Έχουμε θυσιαστήριον εξού φαγήν ούκ έχωσιν εξουσίαν ή τη σκηνή λατρεύοντες. Ον γάρις φέρετε ζώον το αίμα περί αμαρτίας εις τα Άγια δια του αρχαιρέως, τούτο τα σώματα κατακαίεται έξω της παραβολής. Διό και ο Χριστός είναι δια του ιδίου αίματος σώσει το λαόν έξω της πύλης έπαθεν. Τίνην εξερχόμεθα προς αυτόν έξω της παρεβολής των ονειδισμών αυτού φέροντες. Ουγάρα έχουμε όδε μένουσαν πόλη, αλλά τη μένουσαν επιζητούμε. Δι' αυτού να αναφέρουμε θυσίαν εν έσως δε παντός το Θεό του τέστη καρπών χελαίων ομολογούντων το ονόματι αυτού. Της δε ποιείας και κοινείας μη πελαθάνστε. Τι αυτές γαρ θυσίες ευαριστείνε το Θεό. Ο Θεός. Εδώ σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω 3 σχόλια. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι ο Παύλος εδώ λέγει να θυμηθείτε τους διδασκάλους του Ευαγγελίου που κήρυξαν το Ευαγγέλιο και να τους ομοιάσετε. Να κάνετε κι εσείς αυτά που έκανε αυτοί. Να διαβάσετε το βίο. Πώς περιπάτησαν εδώ στη γη οι Απόστολοι, οι δάσκαλοι του Ευαγγελίου, όλοι οι προϊστώτες που κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Για να καταλάβουμε καλύτερα τι θέλει να πει εδώ ο Παύλος, θα αναφέρω το εξής παράδειγμα. Όταν γιορτάζουμε κάποιον Άγιο, τι σημαίνει γιορτάζουμε τον Άγιο? Να τον μιμηθούμε τον Άγιο. Τι έκανε ο Άγιος? Πώς περιπάτησε ο Άγιος? Δηλαδή, να διαβάσουμε το βίο του, πώς πέρασε εδώ στη ζωή του και να κάνουμε κι εμείς αυτά που έκανε ο Άγιος. Αυτό σημαίνει μίμηση Αγίου. Όχι να γιορτάσουμε τον Άγιον με πανηγύρια, χορούς και τραγούδια, διότι στα πανηγύρια υπάρχουν και εμπόρια. Άλλοι, παραδείγματος χάρη, πουλάνε, άλλοι αγοράζουν, άλλοι τρώνε, άλλοι πίνουν, άλλοι κλέβουν, άλλοι ετοιμάσουν. Έτσι, αντί να γιορτάζουμε τον Άγιον, τον λυπάμε τον Άγιο. Γι' αυτό όταν λέγει μίμηση Αγίου να τον τιμούμε όχι με τραγούδια και χορούς, με πανηγύρια, αλλά να τον μιμηθούμε. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Να, έγινε μιμητής ο Παύλος του Χριστού. Λέγει να τον μιμηθούμε κι εμείς. Έτσι, μιμητέ Παύλου, μιμητέ Αγίου. Αυτό θα πει μίμηση Αγίου. Να κάνουμε αυτά που έκανε και ο Άγιος. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να πω είναι ότι εδώ στο 8 στίχο Παύλος λέγει «Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο Αυτός και στους αιώνας». Ο Χριστός δεν και ο Παύλος, αυτός ήταν χθες, σήμερα, αύριο και όλοι στον αιώνα. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου εδώ, θα πάρω λίγο με 4 πράγματα. Στο πρώτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στην αρχή λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος». Να, από την αρχή υπήρχε ο Χριστός ως Λόγος μαζί με τον Θεό Πατέρα. Ως Λόγος και ήταν Θεός ο Λόγος, δηλαδή ο Χριστός ήταν Υιός του Θεού. Είναι Υιός του Θεού. Έχει την ίδια ουσία, την ίδια φύση μαζί με τον Θεό Πατέρα. Αλλά για να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θα διαβάσω 2 προφητείες που είναι για τον Χριστό από τους ψαλμούς.
Μπορούσα να διαβάσω περισσότερες, αλλά δεν μας παίρνει ώρα. Η μία είναι στο 44 ψαλμό, στίχη 7-8. Εκεί λέει: «Ο θρόνος σου, ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος ή ράβδος της βασιλείας σου, η γάψας δικαιοσύνη και μίσης ανομίαν. Δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός, ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου». Αυτή η προφητεία είναι για τον Χριστό, καθώς θα δούμε στη συνέχεια. Και η δεύτερη προφητεία είναι από το 101 ψαλμό 26-28 στίχους. «Καταρχάς, η Κύριε, τι γίνεται με λίγο σας, και έργα το χειρό σου εις είναι ουρανή. Αυτοί απολούνται, σι δε διαμένεις, και πάντες όσοι μάτιον παλαιοθήσονται και όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται, σι δε αυτός η και τέτη σου ουκ εκλείψουσι». Αυτές τις δύο προφητείες είναι για το Χριστό. Ότι πράγματι είναι για το Χριστό, δεν τα λέγω εγώ, ποιος είμαι εγώ να τα πω και να τερμηνεύσω, τα λέγει και τερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος. Στο πρώτο κεφάλαιο, Εβραίος Επιστολή, στίχη 8-12, εκεί ο Παύλος αναφέρει αυτές τις δύο προφητείες. Αλλά για να δούμε πώς τις αναφέρει και τις γράφει ο Παύλος, θα διαβάσω λίγο παραπάνω το 7 στίχο που αναφέρει για τους αγγέλους και αναφέρει εκεί ένα χωρίο από το 103 ψαλμό 4 στίχο για τους αγγέλους, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού προς φλόγα. Και αφού αναφέρει για τους αγγέλους Παύλος, έπειτα στο 8 στίχο λέει «προς δε των αιών», που σημαίνει «προς δε των αιών», λέγει η Γραφή, και αναφέρει το 44 ψαλμό. «Ο θρόνος σου, ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος ή ράβδος της βασιλείας σου, η γάψας δικαιοσύνη και μίσης ανομία. Δια τούτου εχρυσέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου». Και αφού τελώνει αυτή την προφητεία, επί το Παύλο βάζει ένα «και», που σημαίνει ότι και σε άλλο σημείο της Γραφής λέγει για τον αιών. «Και σύ καταρχάς, Κύριε, τι γίνεται με λίγου σας, και έργα το χειρό σου εσύ ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις, και πάντες όσοι μάτιον παλαιοθήσονται, σύ δε ο αυτός η και τέτοι σου ουκ εκλείψωσι». Έτσι βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, είναι Θεός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Χριστός είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος, αυτός που επίησε τον ουρανό και την γη και τη θάλασσα και πάντα είναι αυτής. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος εδώ λέγει «Χριστός ο Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερα ο Αυτός και στους αιώνας». Και το τρίτο σχόλιο που θέλω να πω είναι ότι στο 14 στίχο λέγει «Ούγαρ έχουμε οδεμένους εν πόλη, αλλά τη μέλος εν επίστουμε. Δεν έχουμε εδώ μόνιμη κατοικία», λέγει ο Παύλος, «αλλά την επουράνω, τη μέλος εν πατρίδα ζητούμε». Μπορούσα να αναφέρω πολλά χωρία που αναφέρουν για την επουράνω βασιλεία, αλλά δεν μας παίρνει ώρα. Γι' αυτό θα αναφέρω 3-4 χωρία. Στο 14ο κεφάλαιο κατά το Ιωάννη Ευαγγέλιο, στίχη 2-3, εκεί ο Χριστός λέγει «Εν τ' οικία του Πατρός μου μον επολέησιν, ιδέ μη είπον αν εμήν πορεύομαι ετοιμάσει τόπον εμήν. Και εάν πορευθώ και ετοιμάσω εμήν τόπον, πάλι έρχομαι και παραλείψουμε εμάς προς εμ' αυτόν, ή να όπου είμαι εγώ και εμείς είτε. Στο σπίτι του Πατέρα μου, στον ουρανό», εννοεί ο Χριστός, «υπάρχουν πολλές διαμονές. Εάν δεν θα υπήρχαν, θα σας το έλεγα, αλλά υπάρχουν. Γι' αυτό λέγει, θα πάω εγώ πρώτα να ετοιμάσω τόπο. Και αν θα ετοιμάσω τόπο, θα έρθω να σας φέρνω κοντά μου τον καθένα σας κατά την ημέρα του σωματικού θανάτου και για όλους μαζί στη Δευτέρα παρουσία. Ώστε όπου είμαι εγώ στο παράδεισο, εκεί να είσαστε κι εσείς μαζί με μένα». Στο 17ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη είναι η αρχαιρατική προσευχή. Και στο 24 στίχο ο
Παύλος λέγει εκεί, «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω είναι όπου είμαι εγώ, κακίνη με τιμού, είναι όσοι θεωρώσει την δόξα την εμή, είναι δε δοκάσμι, ότι αγαπησάς με προκαταβλησκός μου. Πατέρα, όσους πιστούς μου έδωσες, θέλω να είναι όλοι μαζί μου, κοντά μου, εκεί που είμαι εγώ στο παράδεισο, εκεί να είναι και αυτοί, για να γνωρίσουν τη δόξα μου που μου έδωσες προτού γίνει ο κόσμος». Ο Απόστολος Παύλος στο 3ο κεφάλαιο Φιλιππησίους επιστολή 20 στίχο γράφει, «Ημώ γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, η δική μας πατρίδα», λέγει ο Παύλος, «είναι στους ουρανούς». Και τέλος ο Απόστολος Πέτρος στην 1η του επιστολή 1ο κεφάλαιο στίχη 3-4 λέγει, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόλις ο Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφταρτον και αμίαντον και αμάραντον τη τυραμένη εν ουρανής ημάς». Να, η Βασιλεία είναι φυλαγμένη στους ουρανούς για μας. Γι' αυτό, για να πάμε στην επουράνιο Βασιλεία, πρέπει να κάνουμε καλά έργα, αλλά για να κάνουμε καλά έργα πρέπει να διαβάσουμε την Αγία Γραφή και να τη τηρήσουμε και να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο, γιατί πέραν το τάφο ζωή. Μάλιστα.